Το σοκ της υποβάθμισης της θέσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο δεν συγκαταλέγεται πλέον στα κορυφαία ιδρύματα του κόσμου, είναι μεγάλο για την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και την τοπική κοινωνία. Μπροστά στον κίνδυνο ισχυρού κλονισμού στη φήμη και το κύρος του, δύσκολα αναστρέψιμου μέσα στον κυκαιώνα της ύφεσης και της υποχρηματοδότησης της παιδείας. Ασφαλώς μπορεί να αντανακλά την παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας με σοβαρές επιπτώσεις στα πανεπιστήμια. Διότι όπως ξέρετε και τα πανεπιστήμια έχουν άμεση χρηματοδότηση από το Υπουργείο και από τους άλλους κρατικούς φορείς. Ο ξαφνικός θάνατος, την έγκλη και την αναγνώριση των ελληνικών πανεπιστημίων δεν άργησε να έρθει. Το σύμπτωμα της φυγής των νέων Ελλήνων φοιτητών και επιστημόνων στο εξωτερικό έθρεψε και το καρκίνωμα της απόθυσης καθηγητών διεθνούς αναγνώρισης που εγκατέλειψαν τις θέσεις τους στα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως επισημαίνει και ο συντονιστής της έρευνας. Η διασφάλιση ότι οι ταλαντούχοι ερευνητές έχουν κίνητρα να συμμετάσχουν στο ελληνικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης είναι υψίστης σημασίας, αν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικά στον τομέα της έρευνας. Η πτώση του Πανεπιστημίου Κρήτης στη διεθνή κατάταξη μέσα σε αυτό το κλίμα είναι αναπόφευκτη και ραγδαία. Πριν ένα χρόνο βρισκόταν στην κλίμακα από τα 501 ως τα 550 καλύτερα και φέτος προσγειώθηκε κατώτερα στις θέσεις 651 έως 700. Αγωνιώδης και αιχμηρή είναι η έκκληση προς την κυβέρνηση από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο Οδυσσέας Ζώρας προειδοποιεί για μη αναστρέψιμες επιπτώσεις αν το κράτος δεν πάψει να θέτει εμπόδια στην προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της έρευνας. Από τη στιγμή μάλιστα που το ίδιο στερεί τα ιδρύματα της χώρας από ζωτικές χρηματοδοτήσεις. Αν δεν αναστραφεί το φαινόμενο, είναι προφανές ότι έχουμε μια ευθύνουσα πορεία. Αν δεν αναστραφεί γρήγορα το φαινόμενο. Σε οικονομοτεχνικούς και μονολόγους αποδίδει την υποβάθμιση των ελληνικών πανεπιστημίων ο αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς μία από τις βασικές παραμέτρους της καθίζησης όλων των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων παραμένει η χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Οι λίστες αυτές πολλές φορές δημιουργούνται και προέρχονται από χώρες, τις αξιοποιούν χώρες όπου υπάρχει μια. Ουσιαστικά η παιδεία δεν είναι ένα δημόσιο αγαθό. Από εμάς αυτό βρίσκεται μακριά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη και τις λίστες και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επιδιώκουμε πάντα, επιδιώκουμε λέω και την ποιότητα και την αριστεία. Την ίδια στιγμή όμως το επιστημονικό δυναμικό που έχει απομείνει να παλεύει και να εξακολουθεί να διακρίνεται διεθνώς, όπως ο δόκτωρας Γεώργιος Ζάχος που πρόσφατα βραβεύτηκε μαζί με την ομάδα του για την ανακάλυψη του μηχανισμού που προστατεύει από τη δημιουργία καρκίνου, μιλούν για απαγορευτικές και απογοητευτικές συνθήκες. Υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία η οποία μας εμποδίζει ακόμα και όταν έχουμε τα χρήματα να τα διαθέσουμε έτσι όπως θέλουμε γρήγορα και εύκολα. Υπάρχει το θέμα του ΦΠΑ. Πλουσιότερα κράτη, όταν πρόκειται για έρευνα για τον καρκίνο, δεν πληρώνουν ΦΠΑ στα αντιδραστήριά τους. Εμάς το 1 τέταρτο, όπως καταλαβαίνετε, του 24% του grant πηγαίνει σε ΦΠΑ. Δηλαδή, υπάρχουν και έμεσοι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να βοηθήσει το ελληνικό κράτος πέρα από το άμεσο της απευθείας χρηματοδότησης.